αυτές, περίτεχνες ή απλές, μελωδίες που ρέουν αβίαστα και νομίζεις ότι από πάντα υπήρχαν. Και το γεγονός βέβαια ότι εντάσσει, είναι ανοιχτός δέχτης και εντάσσει τα ερεθίσματα που μπορεί να έχει από τους φίλους, από τη δουλειά του, από τη συναναστροφή με ανθρώπους λαϊκούς που ίσως περνάνε λάθρα γύρω μας, και αυτό το πράγμα το μετουσιώνει, το μετασχηματίζει σε δημιουργία, θεωρώ ότι αυτό είναι η μεγάλη συμβολή και το πιο ενδιαφέρον πράγμα σε αυτή την παρέα των χειμερινών κολυμβητών. Η τελευταία τους δουλειά, εγώ την άκουσα μόλις εχθές, νομίζω ότι είναι από τις σχετικά δύσκολες, ίσως και από τις πιο ευαίσθητες και ενδιαφέρουσες δουλειές που έχουν παρουσιαστεί μέχρι τώρα, γιατί το κοιτάζουμε έχοντας υπόψη βέβαια όλα τα προηγούμενα ακούσματα. Πιθανότατα το πρώτο σκύρτημα του 1981 το παρουσιάστηκαν οι χειμερινοί κολυμβητές, να μην ξαναυπάρξει, ίσως θα πρέπει να κάνεις κάτι πιο ρηξικελευτό, Αργύρη. Αλλά τούτο αυτός ο δίσκος έχει πιο πολύ σχέση με το πρώτο δίσκο, γυρίζει από τους ενδιάμεσους, νομίζω. Εντελώς. Λοιπόν, και το γύρισμα του αιώνα. Και στο εξώφυλλο το ίδιο κάναμε. Είναι κίτρινο και μαύρο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μας πεις τη γνώμη σου για τη μακροβιότητα των συγκροτημάτων. Πώς μπορεί να μακροημερεύσει ένα συγκρότημα? Εγώ έχω μία άποψη σε αυτό. Κοίταξε, αν δεν αλλάζεις και δεν αλλάζεις και καθρέφτες, δεν μπορείς να αντέξεις τη φάτσα σου συνέχεια. Ναι. Και οι άλλοι γύρω μας είναι ο καθρέφτης μας. Εσύ με έναν τρόπο, δεν ξέρω μαγικό, δεν ξέρω αν είναι συνειδητός ή όχι, αλλά πάντα έψαχνες, δηλαδή πριν καν καταλήξει κάτι, αμέσως το ανέτρεπες. Ήταν δηλαδή η ανατροπή εν τη γεννήση της δημιουργίας. Και αυτός ο αυτοσαρκασμός και η παραδοχή ότι δεν είσαι ο, και θέλω να σας πω από την προσωπική μου εμπειρία, γιατί κάποτε ήμουν μέλος του συγκροτήματος, όπως είπε, είτε ως ηχολήπτης, είτε ως μουσικός, είτε ως οδηγός στο βαν που κάναμε τις εκδρομές στις συναυλίες. Ο Αργύρης έλεγε, παιδιά, πήραμε 1.000 δραχμές, έχω χαλάσει 30 δραχμές τηλέφωνα, τα υπόλοιπα πόσα είναι, 970, πόσα είμαστε, 8. 970 για 8. Ναι. Αυτό είναι το μυστικό τη μακροβιότητα των συγκροτημάτων. Να μοιράζονται τα λεφτά. Λέει, παιδιά, δεν μπορεί ο άλλος να παίρνει 8 κατοστάρικα και οι άλλοι από 25, διότι αυτό γίνεται συνήθως και λένε διαλυθήκαμε για διάφορους ιδεολογικούς λόγους. Όχι, είναι το μοίρασμα των χρημάτων. Αυτή η υπέρβαση του εαυτού είναι όχι μόνο στο θέμα των χρημάτων, γιατί λέει μου έμειναν και 5 δραχμές, παιδιά, μπορεί να τις μοιράσω, να πάρουμε παγωτά. Αυτή λοιπόν η υπέρβαση, η οποία είναι μεγαλοψυχία και τέλος πάντων θεωρώ ότι είναι μια ωριμότητα η οποία δεν. Ίσως είναι και πονηριά. Γιατί να το διαλύσουμε, θα χάσουμε κάτι. Δηλαδή, είναι ένας τρόπος. Αυτός ο τρόπος είναι που διαπερνάει όλη τη στάση. Γιατί θεωρώ ότι οι χειμερινοί κολυμβητές δεν είναι μουσικό συγκρότημα μόνο. Είναι στάση. Να πω κι εγώ κάτι. Βεβαίως, εσύ αδεπείς, εσύ είσαι ο θεωρητικός. Ο Χάρης Παπαδόπουλος ήρθε το 98. Το συγκρότημα τότε παλινοδούσε, ήταν για να διαλυθούμε. Δηλαδή, δεν πήγαινε κάτι καλά. Εν τέλει, μπλέξαμε με ιστορίες, με Ανατολή, με κοινούς μύθους, μουσουλμάνων, χριστιανών και διάφορα άλλα και που μας τραβήξανε, παραλίγο να ξαναδιαλυθούμε. Λοιπόν, και ο Χάρης αποτέλεσε ένα συντετικό κρίκο και ιδεολογικό, θα έλεγα, και με τα σχόλια που κάνει και με τους στίχους που γράφει, τα δύστιχα αυτά τα. Συγγνώμη, που μας στέλνει συνέχεια στο κινητό, διάφορα δύστιχα ή διάφορα σχόλια. Είναι κατά κάποιο τρόπο, αποτελεί, θα έλεγα, σήμερα εδώ και χρόνια το κέντρο του συγκροτήματος. Εγώ ήθελα να και σαν μουσικός, βέβαια. Ήθελα να πω κάτι για την ενορχήστρωση που πάλι δεν ξανάγινε, ως συνήθως, στους δίσκους των κολυμβητών. Με κάλυψε ο κ. Δινισόπουλος απόλυτα. Και θέλω επίσης να προσθέσω ότι τα μεγαλύτερα πράγματα στη μουσική γίνανε από ανθρώπους που δεν ξέρανε. Ακριβώς γιατί δεν ξέρανε. Όχι, δεν ξέραν, ίσως δεν είχαν ψαγιστεί. Δεν είχαν τη θεωρητική κατάρτιση. Δηλαδή, ο Μουσόρσκι, ας πούμε, όταν γράφει τους πίνακες από μια έκθεση, δεν γνωρίζει ακριβώς μουσική. Γι' αυτό και καινοτομή. Ο Τσιόλης. Έχεις ένσταση από αυτού. Όχι, όχι. Θέλω να υπερθεματίσω. Απλώς δεν έχει πάθει λοβοτομή από τη μουσική παιδεία. Έστω, ναι. Ο Σταύρος Τσιόλης. Το υλικό, ας πούμε. Ή το κατέχει ή όχι. Δεν είναι απόλυτο. Τώρα, αυτό μπορεί να συμβαίνει, νομίζω. Μπορεί και... Τώρα, ενορχιστρωτικά συμβαίνει εδώ το εξής, ότι τι παίζει ο ένας, να μην πέσω πάνω του. Και παίζει κάτι άλλο, άλλος ακριβώς. Για να... Αυτό δημιουργεί και τον πυρήνα τον ηχητικό των κολυμβητών, νομίζω. Ναι, ένα παράδειγμα, το
το υπαριθμόν 7 τραγούδι του δίσκου, ο πατέρας, που έχει κάτι στίχους καταπληκτικούς από τον Βασιλιά Λίρ, που μου τραγουδούν τα παιδιά μου όταν μπαίνουν στο σπίτι. Έρχεται ο πατέρας κουρελής, πιάνει τα παιδιά του στραβωμάρα, έρχεται ο πατέρας παραλής, τρέχουν τα παιδιά του με λαχτάρα. Είναι πόρνη και από κούνια η μοίρα, δεν ανήκει σε φτωχό τη θύρα κτλ. Αυτό το τραγουδάκι το φτιάξαμε εκείνη την ώρα που κάναμε το δίσκο. Δηλαδή είχα το βιβλίο ξένα λυρικά του, αυτό σε μεταφράσεις του Ρότα, που έχει Burns, Whitman, Shakespeare κλπ. Και βρήκα αυτούς τους στίχους και λέω: παιδιά, πάμε. Και το κάναμε και τη στιγμούλα. Δηλαδή η μουσική και. Δεν υπάρχει ενορχήστρωση. Ο καθένας παίζει άλλα αντάλλων, αλλά κάπως αυτά με ένα παράξενο τρόπο δεν. Στην ενορχήστρωση που δεν έγινε. Ναι, ωραία. Λοιπόν, η κυρία Ελευθερία ακόμη φωτογραφίζεται, φαίνεται. Δεν ξέρω αν σας ενοχλεί η έλλειψή της που δεν ήρθε. Υπάρχει στο δίσκο, τα ακούσετε. Εγώ νομίζω τραγούδισε πάρα πολύ ωραία. Από τις πιο ωραίες ερμηνείες της, πιστεύω, γιατί δεν είναι τραγούδια που γράφτηκαν για αυτή. Οι πολύ καλοί τραγουδιστές την πατάνε πολλές φορές. Τώρα αυτό είναι τολμηρό ίσως που θα πω, θα με διορθώσετε εσείς που είστε πιο ειδικοί. Την πατάνε γιατί γράφουν τραγούδια για αυτούς. Για τις δυνατότητες των φωνών τους. Και εκεί νομίζω ότι πατάνε. Αργυρί. Γιατί υποτάσσουν τους στίχους κλπ. Και το τραγούδι στις φωνές τους. Η φωνή πρέπει να υπηρετεί το τραγούδι, το στίχο. Βρήκα μικρόφωνο και ίσως θα το εκμεταλλευτώ. Και όταν. Ναι, οπότε γίνεται κάτι πολύ πληθωρικό. Ήθελα να πω ότι τα τραγούδια των χειμερινών κολυμβητών είναι κάποιες μελωδίες που είναι πολύ ωραίες και θα μπορούσαν να ερμηνευτούν και όπως πράγματι έχει γίνει και από άλλους. Θεωρώ ότι είναι πυκνό το νόημα όταν αποδίδεται από τους δημιουργούς, από τον Αργύρη, ο οποίος είπαμε και ξέρετε πολύ καλά ότι η φωνή του δεν θα την επέλεγε ποτέ κάποιος διευθυντής εταιρείας για να το κάνει το τραγουδιστή, αλλά είναι πολύ σημαντικός ερμηνευτής, όπως είναι και ο Σαββόπλος που δεν έχει καλή φωνή, είναι πολύ σημαντικός ερμηνευτής και η πυκνότητα του νοήματος που βγαίνει από τους χειμερινούς κολυμβητές στις εκτελέσεις των δικών τους τραγουδιών δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία ρετουσαρισμένη, κατά την άποψή μου, εκτέλεση, η οποία μπορεί να έχει βέβαια και μια εμπορική αποτυχία στο εξωτερικό. Να πω κάτι, έχει πλάκα. Ο Σιγανίδης ήρθε στο συγκρότημα διότι άκουσε τη φωνή μου όταν κάναμε τον πρώτο δίσκο το 80 στο στούντιο του Παπάζογλου. Και μου λέει ο Παπάζογλου: είναι ένας κοντραμπασίστας 20 χρονών. Πες τον, αν θέλει να έρθει και να παίξει. Οπότε πηγαίνω, έβγαινε από την τουαλέτα και του λέω: έρχεσαι να παίξει στο δίσκο μας. Λέει: θα έρθω. Και μου είπε εκ των υστέρων ότι ήρθε επειδή άκουσα μία φωνή σαν να έβγαινε από μπουρί. Και αυτό του άρεσε πολύ. Υπήρχε ένας ο οποίος είχε σπουδάσει τενόρος, ένας σπουδαίος τενόρος στη Βιέννη και κατέληξε στην Καβάλα. Εγώ, Θεσσαλονικός, εργάζομαι στην Καβάλα. Και ο άνθρωπος δεν έβρισκε δουλειά. Και λέει: μα πώς μπορεί αυτός και τραγουδάει, και εγώ δεν βρίσκω δουλειά. Και ήρθα κάτι φίλοι και μου το είπα και λέω: δεν ξέρει ότι είναι κάτι ωραίες γυναίκες που κυκλοφορούν με κάτι άθλιους τύπους, άσχημους, κοντούς κτλ. Έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε. Ναι. Οι συμμαθητές μου στο γυμνάσιο δεν μ' άφηναν να τραγουδώ επειδή τους καλούσαν τη χοροδία. Κάποτε ένας Σουηδός ποιητής, νομπελίστας νομίζω, τον ξαναγούσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καβάλας, τυφλός. Και ακουμπούσε τα αντικείμενα και μου λέει: του άρεσε η φωνή μου, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Τότε πήρα θάρρος. Μου λέει: να μην σ' ανακαλύψουν οι Αμερικάνοι. Ένας γέρος 75 χρονών. Πάντως, εγώ λιγάκι πιο σοβαρά θα ήθελα να πω ότι η μουσική ουσία είναι πέρα από τα επιφαινόμενα. Είναι τα συμφραζόμενα. Δηλαδή, είναι αυτά που κουβαλάει και αυτά τα μηνύματα που δίνει όλη αυτή η επιτέλεση, αν θέλετε να το πούμε λιγάκι επιστημονικά. Και όχι τα ωρεοποιά στοιχεία, τα καλολογικά στοιχεία που γράφαμε σε εκθέσεις. Αλλού είναι η ουσία της μουσικής. Και εδώ νομίζω ότι έχουμε μουσική ουσία. Εμείς, να τελειώσουμε. Τι να πούμε, έχουμε κάτι συναυλίες αύριο μεθαύριο και την άλλη Παρασκευή και Σάββατο. Θα παρουσιάσουμε το δίσκο και διάφορα άλλα τραγούδια ανάλογα με το ποιοι θα είναι κάτω στις δικές μας διαθέσεις. Δημιουργείται μια χημεία κάθε φορά. Βγαίνει ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε. Αυτά. Αν θέλουν κάποιες ερωτήσεις. Αν θέλετε κάτι να. Τώρα να μιλάμε και δεν τελειώνουμε, νομίζω. Λοιπόν. Κύριε, θέλεις. Α, τα σκίτσα του εξωφύλου τα σχεδίασε ο Κύριλλος Αρής, σας είπα, και παριστάνουν εμένα και μια κοπέλα, όπως μας είναι ένα βράδυ στη Μυροβόλο της Καβάλας, εμένα και. Εγώ, μια κοπέλα 16 χρόνια πιο μικρή από μένα, το 80. Ναι. Πώς είδε εμένα και την κοπέλα, η κοπέλα έχει μετατραπεί σε τροκτικό ήδη, και εγώ αρχίζω και μεταμορφώνομαι και εγώ σιγά σιγά σε τροκτικό, αλλά ακόμη, ως συμπαράσταση στο φύλο. Έχετε αφήσει ποτέ τις πωλήσεις του πρώτου δίσκου, ξέρετε τι έχετε πουλήσει από τον πρώτο δίσκο? Κοιτάξτε, οι πωλήσεις πριν πάρουν ηλεκτρονική μορφή, πριν κάνουν τους υπολογιστές τις εταιρείες, τοποθετήσουν,
δεν έχουν στοιχεία. Από το 93 και μετά, νομίζω, ο πρώτος δίσκος έχει πουλήσει γύρω σε 13.000. Από τους υπόλοιπους δίσκους, ποιος είναι αυτός που έχει πουλήσει περισσότερο? Δεν ξέρω. Ξέρετε, ο πρώτος έχει πουλήσει περισσότερο, νομίζω, γιατί πηγαίνουν αυτοί που μας ακούν για πρώτη φορά και ζητούν δίσκο των Χειμερινών Κολυμβητών. Οπότε, επειδή έχει αυτό το όνομα, Χειμερινοί Κολυμβητές, είναι φυσικό να έχει. Δεν ξέρω. Και το όχι λάθη, πάντα λάθη πήγε πολύ καλά. Δεν ξέρω. Πουλάνε πάντως, οι δίσκοι όλοι πουλάνε. Ακόμη και το Μαγαπάς, το οποίο είναι κινηματογραφικό και επανεκδόθηκε τώρα σε ωραίο εξώφυλλο χάρτινο με τους στίχους. Και αυτό ακόμη εξακολουθεί από το 88 και πουλάει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε μία ερώτηση. Έχουμε μία ερώτηση, συγγνώμη λίγο. Επειδή βλέπω νέα κυκλοφορία δίσκου... Ευχαριστώ. Επειδή βλέπω νέα κυκλοφορία δίσκου σε μόλις 2,5 χρόνια, ενώ έχουμε συνηθίσει κάτι τετραετίες, οχταετίες, κάτι τέτοια... Βγάζαμε κάθε 7 χρόνια συνήθως. Ναι. Όχι, δεν έχει να κάνει με το να κατάγγειλω την προχειρότητα των μόλις 2,5 ετών. Έχει να κάνει. Ηχογραφήθηκε ένα χρόνο μετά τον προηγούμενο δίσκο αυτός. Μάλιστα. Απλώς κάναμε ένα χρόνο να έρθουμε και στο στούντιο της Αθήνας για τη χοροδία και την ελευθερία. Δηλαδή, στην ουσία, ηχογραφήθηκε ένα χρόνο μετά από τον προηγούμενο δίσκο. Αυτό υποδηλώνει κάποια πρόθεση να κυκλοφορείτε τακτικότερα στο μέλλον ή είναι καθαρά συμπτωματικό? Το προηγούμενο δίσκο, τη Μαστοράτζα του Ερντεμπίλ, δεν θέλανε τα παιδιά να το γράψουν. Άντε τώρα που θα πάμε να κάνουμε δίσκο. Και τους ξεγέλασα λίγο, χάρη. Δηλαδή, το γράψαμε σε 4-5 ώρα. Πήγαμε 4 μέρες στο στούντιο από 5 ώρες και γράψαμε το δίσκο. Και μερικά από τα τραγούδια τα ενορχιστρώσαμε και τα εκτελέσαμε εκείνη την ώρα. Δεν τα ξέραμε. Λοιπόν, οπότε είδαμε ότι είναι πολύ εύκολο να κάνουμε ένα δίσκο. Και μια και υπάρχει ένα τεράστιο υλικό, λέμε τώρα στο κατόφλι των γυρατιών. Εγώ το αισθάνθηκα πιο πολύ, εσείς είστε νέοι. Λέω, γιατί να μην κάνουμε και ένα δίσκο τον χρόνο, που είναι ωραία διαδικασία. Είμαστε πολύ ευτυχείς στο στούντιο, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ίσως καπνίζουμε λίγο παραπάνω από ότι στην καθημερινότητα. Αλλά είναι ωραία να κάνουμε δίσκους. Και από τη στιγμή που έχουμε πολύ υλικό, νομίζω κάθε χρόνο να αρχίζουμε να κάνουμε ένα καινούργιο δίσκο. Δηλαδή, πιστεύω σε 6 μήνες από σήμερα θα αρχίσουμε να ετοιμάζουμε τον επόμενο δίσκο. Ίσως και πιο γρήγορα. Οι σκηνοθέτες, όταν κάνουμε ταινίες, δηλαδή τις τελευταίες 10-20 μέρες των γυρισμάτων ταινιών, συζητάμε την επόμενη ταινία. Γιατί έχω πάρει μέρος σε μερικές ταινίες. Και πάνω σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ο κύριος Τσιόλης, ο Σταύρος, με τον οποίο συνεργάζομαι στον κινηματογράφο, τον είχα πει: μα εμένα θέλεις για ηθοποιό που όταν μιλάω κοκκινίζω. Δεν μπορώ να παίξω τίποτα άλλο εκτός από τον εαυτό μου. Και μου είπε: και ο Montgomery Clift έπαιζε τον εαυτό του. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Κοιμισμένη, αλλά η καρδιά μου αγρυπνούσε. Είναι η φωνή του πολύ αγαπημένου μου. Χτύπησε την πόρτα.